Και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν εισπάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένην τον λόγο σου. Διού Θεό πρεπός εδογμάτισας, την φύσιν των όντων μετράνωσας, τα των ανθρώπων ήρθη κατεκόσμησας, Βασίλειον ιερά θεύμα πατερώσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Μορφήν αναλλοιώτος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεώσον κατ' ουσίαν πολιές φλάχνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περί τομής, θελήσει καταδέχεις αρχική, όπως πάψεις τα σχιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθώνιων. Δόξα τη αγαθότητη της η, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγε συγκαταβάσει σου. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, με τον όλων υπερούσιε όντος, την ενία ψιών ευλόγησον περίοδων, σώζον το ελέησου, το απείρο ηκτήρμων, πάντα στους λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότη. Και εκπώντας φόβο λύτρωτα, εφόρον πάση, το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μεγαλαιό σου, δε μεθάς επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Και τη δόμηθε πέρα των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον. Και τη δόμηθε πέρα του αρχιεπισκόπου Τιμωθέου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δόμηθε πέρα του ευσεβόσιμων έθνους, πάσταρχής και ξουσιασέν αυτό και το κράτη ημών. Μεταξεράν, φάλασαν και αέρα, το χριστιμόν στρατού και πέρα του Κύριον, το Θεόν ημών, την προστεργής και τα παδέσου του εμπάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δόμη περευκρισίας αέρων, εφωτίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών και πέρα του ευρυχθήνει τον εαυτόν σώτους Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνος, εν τη δία, εξουσία θέμενος, ο άναρχος και τελεύθετος και επέγγενα παντός χρόνων ομοιωθώστε και υπάρχουν. Ο πάσης εκτός μεταβολής των όντων και αλλοιώσεως των πάντα χρόνοντε των γεγονότα, των δεόντα και των εσώμενων πληρών. Ο ενδιαφάντος ο μακροθυμία κατεξιώσει μας εις νέων εν εαυτών, το πλούτο της Χριστότητος, εις ερθήν αυτός πανάγαθε δέσποτα την είσοδον τάφην, τη θεία σου χάρη τη ευλόγησον. Όμπρος ελληνικούς προς καρποφορίαν τη γη δόρισε, τους αέρας υγιεινούς και ευκράτους ανθρώπους τα εγεκτήνησε κατασκέπασον. Δώσε μην ειρήνη και ομονία βεβαία, τον κύκλο του εαυτού διαρκτήν, το στεφάνι της λόγης των αρετών προσμουμένος, το φωτί των τελών σου ευσκημόνος, ως είναι μένε καλός οδεύοντας, το ευσεβές τιμών έθνος τη δυνάμισον κρατέωσον, την νεότητα παιδαγώγησον, το γύρας περικράτησον, στους λιγοψύχους παραμύθισον, τους ασκορπισμένους επί συνάγωγε, τους προπαινεμένους επί συνάγωγε και σύναψον τη Αγίως Εκκλησία, είναι τη Θεία σου χάρη τη καλώς δε φύλαξον, δάρισον αγαθά της καρδίας ημών των αρχών των ημών, ενίσχυσον και δυνάμωσον αυτούστε και το φιλόχριστον ημών στρατών Θεότε εφημάς, Κύριε Βασιλείας μου, Βασιλείας, Αγάπης, Χριστότητος, Δικαιοσύνης και Ειρήνης,
και αξιώσουν εμάς, τον Ιησού όμως την κυρία καρδία, υμνήστε και δοξάζουν τον Τριάδη άνθρωπον των Ιδεών στους αιώνας των αιώνα μη. Δόξασε Χριστέ ο Θεός, επίσης με δόξασε. Παραστάσει και νεκρός τους κόσμους, Θεός της ψημών, της πληθυμίας, μεταχνών του Πατρός και πάντων των Αγίων, και ρίξε μας ο Θεός πάντων και λίμων ο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εκεί τα γραμμή που κάναμε μαθηματικά. Πού είναι μαθηματικός? Εδώ. Κάναμε ολόκληρη γραμμή, ωραία. Τετράγωνα, κοίταξε εδώ πέρα. Καλή μας χρονιά. Κάνε τώρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να σας καλωσορίσω εκ μέρους του Συλλόγου Αρχιερατών Επαρχίας Φαρσάλων. Χαίρομαι πάρα πολύ που μαζευτήκαμε σήμερα τόσο πολλά άτομα εδώ. Και εμείς θεωρήσαμε ότι η κοπή της πίτας είναι μια ευκαιρία στην προσπάθεια του restart, τέλος πάντων, μετά από 2,5 χρόνια αποχής και αντικειμενικών δυσκολιών και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά ειδικότερα για το Σύλλογο. Κάνουμε έναν μεγάλο αγώνα να επανεκκινήσουμε τη λειτουργία του Συλλόγου, τις δραστηριότητές μας, αλλά πρωτίστως να μαζέψουμε τον κόσμο μας. Καταρχήν να χαιρετήσω το φίλο πρωτίστως και δευτερευόντως τον Δήμαρχο Αργυθέας, που μου επιτρέψει να μιλήσω, είναι σημαντικά. Γεια σου, Δήμαρχε Λεμέντη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ανδρέα Στεργίου, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Πούλιο, τον Τίνο τον Βαρακλιώτη που είναι στο Κοινοτικό Συμβούλιο Φασάλων. Κούντος. Να τους ο Τίνος πίσω. Γαμπρός Αργυθιάτης. Πρώτα αυτή η ιδιότητα, μετά η άλλη. Βέβαια. Πρώτα μιλάω με τις ιδιότητες τις συναισθηματικές και μετά. Έτσι, μεγάλη τιμή που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Θα ήθελα λίγο να σας εκθέσω, να πάρω λίγο το χρόνο σας. Δεν ξέρω αν κρυώνετε και θέλετε να τα πούμε μέσα. Θέλω περισσότερο να κάνουμε μια κουβέντα και να σας ενημερώσω για την κατάσταση που βιώνει αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος. Γι' αυτό τα έχω βάλει και σε σειρά να μην ξεχάσω κάτι. Πρώτα απ' όλα είναι οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, οι οποίες είναι τεράστιες αυτή τη στιγμή. Εδώ και 2-2,5 χρόνια αναγκαζόμαστε ουσιαστικά να βάζουμε από την τσέπη μας για να συντηρούμε το Σύλλογο, σε επίπεδο λογαριασμών τουλάχιστον. Το λογαριασμό του νερού ξεκίνησε να τον πληρώνει, ας πούμε, η Ελένη, η Σιαμαλή, μετά το ρεύμα κάποιος άλλος. Πάμε κυκλικά για να μπορέσουμε να είμαστε τουλάχιστον συνεπείς σε αυτές τις υποχρεώσεις. Εντάξει, θεωρώ ότι με χαρά το κάνουμε, δεν κλεγόμαστε γι' αυτό. Απλά, από εδώ και στο εξής, που ο Σύλλογος επανεκκινεί τις δραστηριότητές του, θέλουμε την πρωτίστως, όχι την οικονομική συνδρομή, αλλά πρωτίστως την παρουσία σας και να ενισχύσετε με την παρουσία σας και με την καλή σας διάθεση και την καλή σας ενέργεια το Σύλλογο και ό,τι αυτός σκοπεύει να κάνει ως δράσεις. Έχουμε στη σκέψη μας κάποιες δράσεις επανεκκίνησης. Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι τα χορευτικά ξεκινώντας μετά από 3 χρόνια φέτος έχουν μεγάλη δυναμική, δηλαδή μετά από πολλά χρόνια λειτουργούν 3 τμήματα χορευτικών, παιδικό, εφηβικό και ενηλίκων, τα οποία από ό,τι θα σας πει και ο δάσκαλος είναι πολύ ενισχυμένα. Αναγκαστήκαμε και βάλαμε δίδακτρα, γιατί δεν μπορούσαμε αλλιώς να πληρώσουμε το δάσκαλό μας, ο οποίος έρχεται από τη Λάρισα ο άνθρωπος, κάθε Κυριακή. Δεν είναι βέβαια μεγάλο το ποσό. Θα ήθελα πριν σας πω για τις εκλογές και τις σκέψεις τις άλλες,
να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Μίνα την Κολέτα που μας έφτιαξε τη βασιλόπιτα. Πού είναι? Η Μίνα πήγε μάλλον να την κόψει. Έτσι την έφτιαξε με πολύ αγάπη και είδατε ότι είναι πάρα πάρα πολύ όμορφη. Μίνα, πού είναι η Μίνα? Να ευχαριστήσω τα δύο μάρκετ της πόλης, το Μασούτη και το Σκλαβενέτη που μας δώσανε δώρα. Σε όλο αυτό το διάστημα των 2,5 ετών θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσω όχι μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα μέλη του Συλλόγου όπως ο πατέρ Τίτος που είναι δίπλα, που οποιαδήποτε στιγμή χρειαστήκαμε και ζητήσαμε την οικονομική τους ενίσχυση μας την προσφέρανε, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες επιχειρήσεις της πόλης που μας στήριξαν και επειδή αυτά είναι λίγο δούνε και λαβήν, οι άνθρωποι που μας στηρίζουν, καλό είναι να τους στηρίζουμε. Πέρα από τα δύο σούπερ μάρκετ που ανέφερα, θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσω τον πατριώτη μας, τον Δημήτρη τον Καλουζάκη, που είναι πάντα στο πλευρό μας, τον Θεοδωρόπουλο τον Βαλάντη με τον Μανάβικο, ο οποίος είναι οξιώτης, αλλά αγαπά το σύλλογο πολύ και είναι πάντα παρόν όταν εμείς το χρειαζόμαστε, τον Θεοδωρή τον Χαμορούσο με το περιπτερό του, τον κύριο Τανό με το γάλα μου, καθώς επίσης και τον Όμιλο Έγκλη και το καφέ Σαντέ. Αυτά περί ευχαριστειών και βέβαια να μην ξεχνάμε και δεν μπορώ να αναφερθώ ιδιωτικά στον καθέναν, αλλά αυτοί ξέρουν. Θα ήθελα να σας πω ότι 5 Φεβρουαρίου θα κάνουμε τις εκλογές μας. Κάποιοι από τους παλιούς θα μείνουν, κάποιοι θα φύγουν για λόγους που αυτοί ξέρουν τέλος πάντων, προσωπικού σημεί, αλλά καλό είναι γενικώς να ανανεώνεται το ΔΣ του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο. Καλό είναι να μπαίνουν νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες, οι παλιότεροι, θα είναι, πάντα είναι στο πλευρό των συμβουλίων. Εδώ είναι ο Θωμάς, εδώ είναι ο Γιώργος που διατελέσανε και πρόεδροι στο παρελθόν. Είναι εδώ, είναι δίπλα μας πάντα. Έτσι θα συνεχίσουμε και εμείς να είμαστε. Θα ήθελα λίγο να το σκεφτείτε κατά πόσο θα μπορεί ο καθένας να βοηθήσει το Σύλλογο από αυτό το μετερίζει, δηλαδή από την πλευρά από το μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέλουμε την παρουσία σας, θέλουμε τη συνδρομή σας και την οικονομική φυσικά όπως σας είπα. Σε γενικές γραμμές αυτά είχα να σας πω. Τώρα όσον αφορά τις δράσεις θα ενημερώνεστε. Υπάρχει σελίδα του Facebook του Συλλόγου. Όσοι δεν είστε μέλη, καλό είναι να την παρακολουθείτε για να ενημερώνεστε, καθώς επίσης και η ιστοσελίδα του Συλλόγου. Αυτά από μένα. Αντρέα, θα ήθελες να μας πεις 5 κουβεντούλες. Κύριε Δήμαρχε. Έλα. Δήμαρχος είσαι, δεν είμαι ένα. Εδώ είμαι φίλος, δεν είμαι δήμαρχος. Σωστά. Πρωτίστως και συμπατριώτης και πολύ αγαπημένος με όλα τα παιδιά εδώ. Και από εμένα ευχές ερμές για καλή χρονιά, πρωτίστως με υγεία που κάποτε ήταν μια ευχή που θεωρούνταν για πολλούς κλισέ και αποδείχθηκε ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια ότι είναι το πιο σπουδαίο. Να έχουμε την υγεία μας λοιπόν, να έχουμε δύναμη, εύχομαι σε όλους αυτή η χρονιά να γίνει το restart που είπες, το λέμε και πάνω στην Αργυθέα, επανεκκίνηση σε πολλά επίπεδα. Χαίρομαι που συμπίπτουν να ακολουθείτε και τις συνθήκες και τους κανόνες της χρονιάς αυτής, ενώ ότι έχετε και εκλογές, οπότε καλή επιτυχία, είναι χρονιά εκλογών. Έτσι, σε όλα, σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε σε όλους λοιπόν να είστε δυνατοί. Είπες, είναι πολύ σημαντικό να στελεχωθεί ο συγκεκριμένος σύλλογος, ο οποίος είναι ένας πολύ ιστορικός, δραστήριος και δυναμικός σύλλογος. Εσείς μπορεί να μην το εισπράτετε σε όλη του την έκταση, αυτό που σας λέω, αλλά είναι γεγονός. Ο Σύλλογος Αληθιατών Φαρσάλων έχει πρωταγωνιστεί σε πάρα πολλές δράσεις που αφορούν τόσο την γενέθλια γη των περισσοτέρων σας, την Αργυθέα, την ορεινή πατρίδα, όσο και την επαρχία Φαρσάλων, όπου σε όλα τα χωριά σχεδόν υπάρχει αργυθεάτικο στοιχείο. Και υποδέχτηκε τους ανθρώπους που φύγανε από τα ορεινά μέρη της Δυτικής Θεσσαλίας σε δεκαετίες δύσκολες και νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο το ότι έχετε ενσωματωθεί και πραγματικά εδώ στην περιοχή των Φαρσάλων έχετε πρωταγωνιστήσει. Έχετε δημιουργήσει, έχετε ευημερεύσει και έχετε πρωτοτυπήσει και πρωτοπορήσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς ως επόμενες γενιές το βλέπουμε, προσπαθούμε να το συνεχίσουμε από όποιο μετερίζει και νομίζω ότι από εσάς τους μεγαλύτερους παίρνουμε δύναμη και έμπνευση και αυτό προσπαθούμε να συνεχίσουμε. Επειδή ανέφερες πολλές φορές το ζήτημα το οικονομικό, εγώ δεν ήρθα τυχαία με τον αντιδήμαρχο οικονομικών.
Οπότε εγώ, ξέρεις, φεύγω το μπαλάκι, το πετάω στον μπάμπι, κανόνισε μετά, για ότι, ναι, κανόνισε να κερδίσει το φλουρί για να ανταποκριθεί. Λοιπόν, από εμάς λοιπόν να αφήσουμε τώρα τα πολιτικά και όλα αυτά, τα τυπικά, τα κλισέ. Ειλικρινά, η μεγάλη μας χαρά, πάντοτε ερχόμαστε, άσχετα και πέρα από τις εκλογές. Εμείς εδώ σας το θεωρούμε σπίτι μας, σε ό,τι έχετε κάνει, ειδικά εντάξει τώρα ήταν τα χρόνια της πανδημίας, αλλά και προηγούμενα και πολύ πριν ασχοληθώ εγώ με τα κοινά της Αργυθέας στο δημοτικό επίπεδο, ήμασταν εδώ γιατί πραγματικά η δουλειά που κάνετε είναι συγκλονιστική και συνεχίστε έτσι. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και σε όλους, να είστε καλά και καλή αντάμωση στην Αργυθέα, έτσι μην ξεχνάμε και την Αργυθέα. Να είστε καλά. Ναι.